Ο Βασάλος έχει βρει τον άλλον, αλλά γενικά πάνε μόνο μοναχικό καβαλάρη. Ασημακόπουλος. Εγώ μόνος. Πιστεύω ότι μερικοί φοβούνται να μπουν σε κλίκα για να μην φάνε μετά ότι αυτοί είναι σε κλίκα και ναι. τρώνε άλλους. Κατάλαβε. Οπότε όλοι από τα λεφτά. Όλοι μπήκανε με τελείως διαφορετική ψυχολογία από ό,τι στα προηγούμενα Survivor. Επειδή είναι πολλά τα λεφτά, φοβούνται. Θα μπαίνεις με άλλη ψυχολογία, μπορώ... άμα έμπαινες στο παιχνίδι τώρα. Επειδή θα ήταν τα λεφτά και ήξερες ότι βδομάδα με τη βδομάδα σκάει το 5.000. Θα σας πω. Λοιπόν, εγώ μπορώ να προσθέσω το εξής σαν οπτική γωνία. Δεν είναι μόνο ότι φοβούνται, αλλά είναι ότι... Μπαίνεις μέσα, βλέπεις ότι όλοι ξέρουν το παιχνίδι, ο καθένας έχει τη δικιά του στρατηγική χαραγμένη. Ανάμεσα να πεις τα δικά του κορνέ. Καλώς, ακριβώς, και δικά του κορνέ και δικά του προβλήματα που κουβαλάει ο καθένας. Γιατί εγώ είμαι τσακωμένος με την Μπέτη, εσύ είσαι τσακωμένος με τη Μαρία. Δεν θέλουμε να τσακωθούμε, καταλαβαίνεις. Αυτοί που έχουν μπει φέτος δεν έχουν καμία σχέση με το πώς τους γνωρίσαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Μα σίγουρα, βλέπεις σαν και κατσούλι. Γιατί είναι και άλλες οι συνθήκες, άλλοι οι παίκτες. Καταρχάς το έχεις ξαναπεράσει, δεν μπορείς να είσαι ο αυθεντικός. Ο μόνος που είναι πολύ καλύτερος από άλλες χρονιές είναι ο Βασάλος.